Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Αγκάλη. Να ξεκινήσουμε με τις εκβολές του Λουδία. Εκεί έχει συγκεντρωθεί χώμα, αφθαρτά υλικά και εμποδίζουν ουσιαστικά τις μυδοκαλλιέργειες. Τι γίνεται? Έχει φτάσει στο απροχώρητη κατάσταση, αυτή είναι η αλήθεια. Και με τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία είχαμε τον περασμένο χειμώνα, επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, σε βαθμό μάλιστα που οι καρίνες των καϊκιών, θα το πω απλά, κολούσαν στα αβαθή. Άρα λοιπόν υπήρχε μια δυναμία των σκαφών, των ελευτικών σκαφών, να πάνε από το λιμάνι τους προς τις μυδοκαλλιέργειες που είναι μέσα στη θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε μια άμεση παρέμβαση μαζί με τη βοήθεια της πολιτικής προστασίας και της γενικής γραμματείας του Υπουργείου. Και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε μια συνεργασία εκτεταμένης κλίμακας για τον καθαρισμό των εκβολών του ποταμού Λουδία, από φερτά υλικά και από προσχώσεις. Ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους παράκτους αλλήλεις και ειδικά για τους οστρακοκαλλιεργητές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ημαθίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην καθημερινή τους πρόσβαση. Και ήδη τις προηγούμενες ημέρες η ειδική βυθοκόρος έχει μπει στη θάλασσα και προετοιμάζεται η πυροδοδός για να αρχίσει τις εργασίες της. Πόσο θα διαρκέσει το έργο αυτό, η εκτέλεση του έργου? Αυτοί που παρακολουθούν. Οι εκτιμήσεις δηλαδή ποιες είναι? Παρακαλώ. Οι εκτιμήσεις λέω ποιες είναι? Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα όλη αυτή η εργασία, γιατί μιλάμε για έναν δίαυλο επικοινωνίας μήκους περίπου 700 μέτρων, η οποία πρέπει να καθαριστεί από τα φερτά υλικά και από την άμμο η οποία έχει μπαζώσει εκείνη την περιοχή. Τόσο εκτιμούν ο ανάδοχος, τόσο εκτιμάει το χρόνο περίπου. Ένα μήνα εκεί είμαστε, παρακολουθούμε το έργο. Είναι ευχάριστο ότι ξεκινάει άμεσα. Ναι, πάντως ξεκινάει. Αυτό είναι το θετικό, ότι ξεκινάει. Ακριβώς. Ξεκινάει άμεσα. Τελειώσαν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που υπήρχαν, ξεκινάει άμεσα το έργο. Γιατί όπως σας άκουσα πριν που λέγατε, ότι όντως υπάρχει θέμα μείωσης, τεράστιας μείωσης των εξαγωγών των οστράκων προς την Ιταλία, που ήταν μια χώρα που παραδοσιακά καταναλώνει τα όστρακα της Ελλάδος. Σιγά σιγά ευελπιστούμε να ανοίξει και αυτή η αγορά, επειδή το lockdown έχει σταματήσει πλέον στην Ιταλία, ανοίγουν σιγά σιγά τα εστιατόρια εκεί. Άρα ευελπιστούμε ότι θα έχουμε παραγγελίες. Και στη Γαλλία. Και φέτος, γιατί και η Γαλλία ήταν. Και η Ισπανία. Ανοίγουν σιγά σιγά αγορές και ευελπιστούμε τα μύδια τα δικά μας στο θερμαϊκό κόλπο, που να σας πω ότι είναι το 80% της παραγωγής, της πανελλήνιας παραγωγής, παράγονται εδώ πέρα τα όστρακα, στο θερμαϊκό κόλπο και ιδιαίτερες περιοχές εδώ του Δέλτα του Αξιού, στο Δήμο Δέλτα. Ευελπιστούμε και φέτος να μπορέσουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αλεία και με την παραγωγή οστράκων να καταφέρουν και φέτος να εξάγουν τα προϊόντα τους, έτσι ώστε να μην υποστούν οικονομικές ζημίες. Ναι, γιατί ο κύριος Βρεβίτης αναφέρθηκε και στο μπλε καβούρι που παράγεται στην περιοχή, το οποίο επίσης είναι ένα έδεσμα το οποίο κυρίως κυκλοφορεί στις ευρωπαϊκές αγορές, υποθέτω. Δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι νομίζω εμείς με τον μπλε καβούρι, έτσι δεν είναι? Αλλά τέλος πάντων. Σιγά σιγά το μαθαίνουμε. αλλιεύονται κατά χιλιάδες, αυτή είναι η αλήθεια. Είχε μία μείωση πέρσι σε σχέση με άλλες χρονιές, που πραγματικά ήταν εκατομμύρια πληθυσμοί τους. Αλλιεύονται, πηγαίνουν σε ασιακές αγορές. Είναι πραγματικά ένα έδεσμα το οποίο καταναλώνεται και στην ελληνική αγορά, αλλά κυρίως εξάγεται. Ναι. Το πρόβλημα όμως είναι να ξεκινήσουν οι εξαγωγές, κύριε Γιουτικά. Αυτό είναι το θέμα. Πραγματικά, γιατί αν καταλάβουμε ότι οι ποσότητες οι οποίες παράγονται είναι τεράστιες και σε συντριπτική της πλειοψηφία εξάγονται στο εξωτερικό, δεν καταναλώνονται στην Ελλάδα, εάν δεν ανοίξουν οι αγορές, οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν σοβαρότατες οικονομικές ζημίες. Ας είμαστε όμως αισιόδοξοι, κύριε Αγκάλη, θεωρώ ότι θα ανοίξουν σιγά σιγά οι αγορές του εξωτερικού. Είναι ακόμη νωρίς, είναι ακόμα μέσα Μαΐου. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και στις χώρες οι οποίες προμηθεύονται αυτά τα προϊόντα από την Ελλάδα. Έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι οποίοι είναι πάνω από 120 οικογένειες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Δέλτα με τις οστρακοκαλλιέργειες. Πάνω από 200, από ό,τι μας είπε και ο κύριος. Μαζί με τους παράκτους αλλήλεις. Ναι, μαζί με τους παράκτους αλλήλεις. Τώρα σκεφτείτε, είναι παράκτους αλλήλεις, μετακαλλιεργητές, έμποροι, φορτηγά. Είναι ένας κύκλος εργασιών πολλών εκατομμυρίων ευρώ, η οποία δεν πρέπει να χαθεί και φέτος. Ας είμαστε αισιόδοξοι.
να περιμένουμε. Είμαι σε αναμονή. Εμείς προσπαθούμε ως Περιφέρεια και Κεντρική Μακεδονία να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν γίνεται και να είμαστε κοντά στους παραγωγούς της περιοχής, να τους διευκολύνουμε και βέβαια η αγορά, αν ανοίξει, θεωρώ ότι θα πάνε τα πράγματα καλά. Ναι, βεβαίως, αλλά είναι και να πω απλώς ότι πρόκειται για πρωτογενή τομέα και πρέπει να υποστηριχτεί, γιατί σε αυτόν πρέπει να στηρίζεται η ελληνική οικονομία. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα στην περιοχή, το οποίο μας το ανέφερε ο κύριος Κατούνας, και πρόκειται για το δρόμο, έναν δρόμο που πρέπει να γίνει από εσάς, υποθέτω, από την περιφέρεια, και οδηγεί στο Δέλτα του Αξιού σε εκείνη την περιοχή. Μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη, και πρέπει λοιπόν αυτό το κομμάτι να γίνει για να αξιοποιηθεί η περιοχή και τουριστικά. Αυτό υπάρχει στο σχεδιασμό? Το έχετε υπόψη σας? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι όλο το αγροτικό δίκτυο είναι αρμοδιότητα του Δήμου Δέλτα. Μάλιστα, δεν έχετε να κάνετε εσείς με αυτό. Δεν έχουμε αρμοδιότητα, όχι. Εμείς είχαμε εξασφαλίσει ένα ποσό στην προηγούμενη θητεία μας, το οποίο δώσαμε στο Δήμο Δέλτα για να κάνει ένα κομμάτι του δρόμου με προγραμματική σύμβαση, το οποίο δημοπράτησε ο Δήμος Δέλτα και το έκανε. Απομένει ένα ακόμη κομμάτι αγροτικού δρόμου, έτσι ώστε πραγματικά και οι έμποροι αλλά και οι καθημερινοί άνθρωποι που πηγαίνουν και καλλιεργούν τα χωράφια τους ή ασχολούνται με την παράκτη αλεία ή με την οσοκοαλλιέργεια, πραγματικά από την Εθνική Οδό έως και τις εκβολές του Λουδία να έχουν πρόσβαση με άσφαλτο, κάτι το οποίο συμβαίνει στην περιοχή της Χαλάστρας. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή η παραγωγή, οι έμποροι, οι μυθοκαλλιεργητές της Χαλάστρας, υπάρχει άσφαλτος από την Εθνική Οδό μέχρι και τις εκβολές του Αξιού, είναι αυτοδοστρωμένος. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι στην περιοχή των κειμένων που δεν έχει τελειώσει. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα και ο Δήμος το έχει στο προγραμματισμό του. Αν χρειαστούν και από εμάς βοήθεια, είμαστε εδώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι του δρόμου, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση και των αγροτών και των ανθρώπων που ασχολούνται με την αλεία. Και έχουμε και το θέμα των κουνουπιών. Ξεκίνησαν οι ψεκασμοί, αλλά ξεκίνησαν εν καιρός? Δηλαδή, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Καλοκαίρι έρχεται, θα έχουμε πολλά κουνούπια, θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τώρα που ξεκίνησαν οι ψεκασμοί, ή ξεκίνησαν πάρα πολύ αργά? Κύριε Αγκάλη, για λόγους τάξης να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ασχολείται η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και όχι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, άρα και ορμός αντιπεριφερειάρχης. Ναι, εντάξει. Από όσο όμως γνωρίζω, γιατί είμαι και κάτοικος της περιοχής του Δήμου Δέλτα, οι ψεκασμοί ξεκίνησαν νωρίτερα από ποτέ, γιατί υπάρχει ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Υπάρχει ανάδοχος. Από 6 Τετάρτου έχουν ξεκινήσει ψεκασμοί σε παραποτάμιες εκτάσεις στην περιοχή του Δέλτα του Αξιού. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι η περιφέρεια, τα χρήματα τα οποία διαθέτει και η αρμοδιότητα η οποία έχει, είναι να ψεκάζει περιοχές όχι στους οικισμούς, αλλά περιοχές σε παραποτάμια και παραλίμνια οικοσυστήματα. Από εκεί πέρα, η καταπολέμηση των κουνουπιών εντός ή περιμετρικά των οικισμών ανήκει και αυτό στους Δήμους. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πάρα πολλοί Δήμοι ήδη έχουν ξεκινήσει και αυτοί δράσεις εντός των οικισμών, γιατί τα κουνούπια, ξέρετε, παράγονται παντού όπου υπάρχει νερό. Ναι, γι' αυτό ρωτάω για την περιοχή. Χρειάζεται και η συνδρομή, ακριβώς. Γιατί έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλύτερα εμείς που κατοικούμε στην περιοχή. Εντάξει. Αλλά επιτρέψτε μου τον όρο, έχουμε συνηθίσει όμως και τα κουνούπια στην περιοχή μας. Γιατί το λέω αυτό, έχουμε συνηθίσει? Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι, επειδή μιλήσαμε πριν για πρωτογενή τομέα, στην περιοχή κατακλείζονται με νερό περισσότερα από 300.000 στρέμματα κάθε καλοκαίρι, και τώρα ήδη ξεκίνησαν και γεμίζουν νερό όλα τα χωράφια προκειμένου να παράξουμε το ρύζι. Είναι η ριζοκαλλιέργεια. Άρα των πραγμάτων έχουμε νερά. Το μεγάλο πρόβλημα όμως, το οποίο είχε παρατηρηθεί ιδιαίτερα το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, με τα κουνούπια, όντως ήταν πολύ μεγάλο. Είδα ότι εκτεταμένες βροχές, οι οποίες υπήρχαν εκείνο το διάστημα, δημιούργησαν πάρα πολλά στάσιμα νερά, όχι μόνο στην περιοχή του Δήμου Δέλτα, αλλά στην περιοχή γενικότερα Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών, με αποτέλεσμα να έχουμε όντως μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών μέχρι και τα μέσα Απριλίου. Τώρα το Μάιο έχουμε πολύ λιγότερους πληθυσμούς κουνουπιών. Το πρόγραμμα έχει αρχίσει και αυτό δίνει μια ανακούφιση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κρατάμε το ανάδοχο σε τέτοια εγρήγορση, έτσι ώστε όταν εμφανιστούν και έντονα φαινόμενα και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, να είμαστε σε θέση να τα καταπολεμήσουμε και τότε. Μάλιστα, και πάντα μιλάμε για να μειωθούν οι πληθυσμοί. Ολικοί
Ναι. Ολική εξαφάνιση των κουνουπιών, αντιλαμβάνεστε, με τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε, δεν μπορεί να γίνει. Πρώτον, γιατί τα κονδύλια είναι συγκεκριμένα μέχρι ένα ποσό. Κατά δεύτερον, γιατί και οι Δήμοι πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Το κάνουν κάποιοι ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει. Και τρίτον, και πολύ βασικό, είναι ότι η ελληνική νομοθεσία δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καταπολέμηση των ενήλικων κουνουπιών, παρά μόνο όταν έχουμε φαινόμενα κάποιων ιώσεων, όπως είναι του Δυτικού Νείλου. Και επομένως, κάνουμε προνυφοκτονία, άρα στην ουσία, να το πω λαϊκά, σκοτώνουμε αυτήν την ουσία τα αυγά των κουνουπιών. Προφανώς για να μην διαταραχτεί το οικοσύστημα, υποθέτω. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι και υγειονομικοί. Βάζει τόσο αυτή η νομοθεσία, αυτή εφαρμόζουμε. Υπάρχουν μεθοδολογίες στο εξωτερικό που εφαρμόζονται για την κουνουποκτονία και των ενήλικων κουνουπιών. Από είτε φυσικά κονδύλια. Πάντως σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τρόποι. Αυτό είναι... και η ελληνική νομοθεσία να αλλάξει. Αυτό είναι το θέμα, ότι κάποιοι δήμοι ψεκάζουν, κάποιοι όχι. Συνήθως ψεκάζουν οι δήμοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα να ψεκάσουν. Αυτοί που δεν ψεκάζουν είναι αυτοί που δεν έχουν χρήματα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί εντοπίζεται. Επιτρέψτε να σας πω ότι αν κάποιος δήμος θέλει, έστω και με λίγα χρήματα, μπορεί να κάνει μια καταπολέμηση. Μιλάμε για ανοιχτές πληγές σε κάποιους δήμους και περιαστικούς και αστικούς, όπου έχει σημεία όπως είναι ανοιχτά ρέματα ή ανοιχτά δίκτυα, εκεί πέρα πρέπει να γίνει ο ψεκασμός ή η κατάλληλη εντομοκτονία. Μπορεί να γίνει αν μπει ένας προγραμματισμός και σιγά σιγά πιστεύω και το βλέπω φυσικά και σε πολλούς δήμους ότι ξεκινάει και αυτό και οι δήμοι το κάνουν συντεταγμένα, έτσι ώστε μαζί με το πρόγραμμα της περιφέρειας, εάν και οι δήμοι σιγά σιγά μαζί με αυτούς που έχουν ξεκινήσει, να γίνει μια εκτεταμένη προσπάθεια και μεγάλη προσπάθεια από όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να έχουμε μείωση των πληθυσμών. Διότι εξαφάνιση, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να έχουμε εξαφάνιση τελείως των πληθυσμών των κουνουπιών. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Γιουτικά. Υπάρχουν κάποια παλιά κτίρια, καπνομάγαζα, σε αρκετές περιοχές στην Θεσσαλονίκη, τα οποία φέρουν ακόμα χημικά. Κάποια ανήκουν, μάλλον κάποιο ανήκει σε εσάς, ξέρω ότι ανήκει αυτό στη Σταυροπόλη, κάποια άλλα ανήκουν σε δήμους, σε άλλους δήμους, κάποια άλλα είναι ακόμα και ιδιωτικά. Αυτό με αυτό που ανήκει σε εσάς στην περιοχή της Σταυρούπολης, τι γίνεται, θα καθαριστεί, γιατί προφανώς εγκυμονεί κυνδύνους, εάν παραμείνει. Ναι. Μάλιστα. Θα αναφέρεται προφανώς το καπνομάγαζο, το πρώην κτίριο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού στη Σταυρούπολη, που όντως έχει παραχωρηθεί για χρήση στην περιφέρεια και τη Μακεδονία. Εκεί υπήρχαν από την προηγούμενη χρήση του Υπουργείου λιγμένα φυτοφάρμακα ή και συσκευασίες από φυτοφάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούσε ο τότε Εθνικός Οργανισμός Καπνού και τα οποία αγοράστηκαν πριν 30 χρόνια. Από την πλευρά λοιπόν των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας έγιναν ενέργειες καταρχήν για την απόσυρσή τους από την εταιρεία που τότε τα είχε εισάγει. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια δεν ευωδόθηκε. Γι' αυτό λοιπόν προχωρούμε το επόμενο διάστημα και θα κάνουμε εμείς απομάκρυνση των φυτοφαρμάκων από το κτίριο του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού στη Σταυρούπολη. Υπάρχει ήδη ανάδοχος του έργου. Ήταν να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες απομάκρυνσης των φυτοφαρμάκων μέσα Μαρτίου, με τέλη Μαρτίου. Δυστυχώς είχαμε την περίπτωση του κορονοϊού. Σιγά σιγά τα πράγματα ανοίγουν. Με επικοινωνία που είχαμε με τον ανάδοχο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα αρχίσει αυτή η προσπάθεια, έτσι ώστε αυτά τα απόβλητα να απομακρυνθούν από το κτίριο στην Σταυρούπολη. Κίνδυνος δεν υπάρχει, γιατί είναι φυλαγμένα, προστατευμένα και δεν υπάρχει πρόσβαση από τον οποιοδήποτε στο σημείο το οποίο βρίσκονται. Πλην όμως. Πάντως είναι χημικά. Πρόκειται για χημικά. Είναι επικίνδυνα χημικά προϊόντα. Είναι φυτοφάρμακα, ναι. Είναι φυτοφάρμακα. Είναι φυτοφάρμακα και η συσκευασία φυτοφαρμάκων, τα οποία είναι λιγμένα και όντως πρέπει να απομακρυνθούν. Αυτό λοιπόν κάνουμε. Καθαρίζουμε εκείνο το κτίριο από τα φυτοφάρμακα αυτά και από τις συσκευασίες των χημικών που υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια εκεί. Έτσι ώστε αυτό το κτίριο σιγά σιγά να δούμε και πώς μπορούμε και τι χρήσεις μπορούμε να φέρουμε σε ένα τέτοιο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ένα κτίριο το οποίο περιμετρικά όποιος το επισκεφτεί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ο Δήμος Παύλου Μελά με μια ανάπλαση προς την περιοχή. Είναι μια ωραία περιοχή και πρέπει σιγά σιγά και αυτό το κτίριο να πάρει ζωή, γιατί μέχρι και το 2017 εκεί λειτουργούσαν κάποιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και είχε ζωή το κτίριο.
από τη στιγμή που έχουμε μεταφερθεί και εμείς στο νέο κτίριο δυτικά, εκείνο το κτίριο πλέον είναι κλειστό και ήδη συζητάμε με το Δήμο Παύλου Μελά. Δηλαδή θα το αξιοποιήσετε. Θέλουμε καταρχήν να το καθαρίσουμε, γιατί κάναμε χρήση μόνο του ισόγειου εμείς. Θέλουμε να καθαρίσουμε τον όροφο τον οποίο βρίσκονται αυτά τα χημικά, να απομακρυνθούν και κάποια άλλα ακατάλληλα υλικά τα οποία υπάρχουν και να δούμε μετά αυτό το κτίριο στολίδι, επιτρέψτε μου αρχιτεκτονικά και οπτικά να το δείτε στην περιοχή, να πάρει ζωή, γιατί όσο μένει κλειστό και σου δημιουργεί μια αρνητική ψυχολογία, αλλά και είναι κρίμα ένα τέτοιο κτίριο να παραμένει αναξιοποιητό. Πάντως το μόνο που μου μένει είναι γιατί πρέπει να χρειαστεί να περάσουν τόσα χρόνια, γιατί απαιτούνται τόσο δεδαλώδεις διαδικασίες για να γίνει κάτι που πρέπει να γίνει, κάτι που είναι αυτονόητο. Δηλαδή υπάρχει ένα κτίριο, ένα πολύ όμορφο κτίριο όπως μας είπατε, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί σαφώς, σαφέστατα, γιατί θα έπρεπε η περιφέρεια να μπει σε μια τεράστια χρονοβόρα διαδικασία μέχρι να φτάσει στο σημείο για να ξεκινήσει την εργασία. Δεν σας πήρε πάρα πολύ χρόνο? Καταρχήν να σας πω ότι το κτίριο αυτό ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Είναι κτίρια του Υπουργείου, δεν είναι κτίρια δικά μας. Αν μας είχε παραδοθεί ένας όροφος για κάποια χρήση για κάποια χρόνια και παρέμεινε σε εμάς, από εκεί πέρα εμείς βρήκαμε όλα αυτά τα λιγμένα φυτοφάρμακα μέσα στο κτίριο, έγινε καταγραφή τους λεπτομερώς, απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο και στην εταιρεία η οποία τα είχε προμηθέψει στο Υπουργείο για να τα απομακρύνει ίδια, για να μην μπούμε σε διαδικασία να ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα, διότι αυτή η δουλειά θα κοστίσει περισσότερα από 200.000 ευρώ στην περιφέρεια. Αφού τελικά δεν βρήκαμε ανταπόκριση από το Υπουργείο, εν τέλει καταλήξαμε στο να δαπανίσουμε χρήματα της περιφέρειας για να γίνει όλη αυτή η απομάκρυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι και οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση. Ναι, για τις διαδικασίες. Εγώ δεν θα σας πω. Οι διαδικασίες έτσι ήταν και είναι για χρόνια. Ακριβώς αυτό εμείς λέω. Πρέπει ως περιφέρεια δεν νομοθετούμε. Εμείς εκτελούμε ένα συγκεκριμένο νόμο. Όντως οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ακριβώς αυτό θέλω δεν να θα πω. Κουραστώ, δεν θα κουραστώ να σας πω, κύριε Αγκάλη, και να το λέω ότι αν δεν περάσουμε πλέον, όχι από την αυτοδιοίκηση, στην τοπική διακυβέρνηση, τα πράγματα θα διονύζονται όπως διονύζονται για τόσα χρόνια. Από χρόνια ολόκληρα, η δύση του ελληνικού κράτους, μιλάμε για αποκέντρωση. Αυτό όμως που δεν έχουμε είναι η αποκέντρωση, αλλά είναι η συγκέντρωση. Άρα λοιπόν, αν δεν έρθουν αποφασιστικές αρμοδιότητες και χρήματα στην αυτοδιοίκηση, τότε μην περιμένετε να γίνουν τα πράγματα γρηγορότερα. Θα γίνονται με τους ρυθμούς τους οποίους βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Ναι, απλώς αυτό απαιτεί συνολική αναμόρφωση όλης της δημόσιας διοίκησης. Κάτι απαραίτητο μεν, αλλά δεν έχει. Δηλαδή, απαιτεί ένα απλό πράγμα. Βούληση. Πολιτική βούληση. Ναι, όλα πολιτική βούληση απαιτούν. Έχετε πολιτική από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο. Για να αλλάξει. Για να αποκεντρωθούν οι αρμοδιότητες και να δοθούν όχι μόνο αρμοδιότητες, αλλά και χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί με 80% μειωμένους πόρους. Καταλαβαίνω ότι λέτε η μόνη μου αναφορά εμένα στο ότι χρειάστηκε να περάσει καιρός ήταν σε αυτό ακριβώς, στην δεδαλώδη διαδικασία που πρέπει με έγγραφα, με επιστολές, με μνημόνια, με υπογραφές, με οτιδήποτε, να χρονοτριβούν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι γιατί το επιλέγουν, αλλά γιατί αυτή είναι η νομοθεσία. Και από την άλλη βλέπουμε τη συγκυρία με τον κορονοϊό, την πανδημία αυτή που ζήσαμε και ευχόμαστε να είναι περαστική, ευχόμαστε όλοι, την ψηφιοποίηση πάρα πολλών υπηρεσιών πλέον και το να γίνεται το δημόσιο, ο χώρος του δημόσιου τομέα πιο φιλικός προς τον ίδιο τον πολίτη, να μην χρειάζεται δηλαδή να ζητάν έναν δρόμο και να πρέπει από το Δήμο να απευθυνθούν στην περιφέρεια, από την περιφέρεια στο Υπουργείο, από το Υπουργείο στην κοινότητα και ούτω καθεξής. Τα λέω καθ' υπερβολήν, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα ζούμε, κύριε Αγκάλη, καθημερινά. Όντως είναι δεδελώδεις οι διαδικασίες. Απλά σας λέω, πέρα από την ψηφιοποίηση, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον πολίτη
που αυτό είναι ο στόχος, να βοηθεί ο πολίτης, αλλά θα βοηθήσει και τις ίδιες υπηρεσίες η ψηφιοποίηση, όπου και αν γίνει η ψηφιοποίηση, πραγματικά είναι προς όφελος και των πολιτών, αλλά και των υπηρεσιών, οι οποίες έχουν να διαχειριστούν όλα αυτά τα πράγματα. Η ψηφιοποίηση είναι ένα μέτρο. Το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι, πέρα από τον κοινό νου, χρειάζονται και χρήματα, αλλά και ουσιαστικές αποφασιστικές αρμοδιότητες πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι αυτή η οποία ξέρει τα προβλήματα του τόπου της καλύτερα από τον καθέναν και έχει τη διάθεση, αλλά δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να κάνει όλα αυτά που είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλά, κύριε Γκάλε, καλό απόγευμα.